ευχηθούμε να ισορροπήσουν κάπως τα πράγματα μετά, την, μετά τα αποτελέσματα με αίσιο τέλος ε, διότι είχαμε μία αναμενόμενη, όπως είχαμε ξαναπεί, έτσι, απόρριψη μαθητών. Τα φαινόμενα είναι ότι σε εμά πλησίασε το 23% η αποτυχία με φαινόμενα όπως μαθητής με 16,5 όρο στο, στην προαγωγή του να μένει σε ένα μάθημα και ό,τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια, για τις οικογένειες και λοιπά, όλο αυτό το. Ε, στα άλλα σχολεία είναι πιο πάνω το ποσοστό. Πάντως, σε μέσο όρο, πανελλαδικά, πανελλαδικά ισορροπεί στο 20 με 25%. Αυτό το αναμενόμενο, όπως είχαμε πει, 20 με 25%. Πάντως, ε, η Τράπεζα Θεμάτων μπήκε κάπως ε, βία στην μαθητική πρακτική, ανακοινώθηκε βέβαια, αλλά ανέτρεψε κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα, ε, πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Σίγουρα η Τράπεζα Θεμάτων είναι κάτι θετικό με την έννοια ότι έχουμε μία ενιαία αντιμετώπιση ότι αφορά τα θέματα των παιδιών σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι και πολύ, ακολουθάει αυτό το εξεταστικό, το, το, το σύστημα προαγωγή, το οποίο είναι πράγματι πολύ σκληρό. Από τη μια λοιπόν η Τράπεζα Θεμάτων και από την άλλη η πιο αυστηρή βαθμολόγηση. Όχι, δεν υπήρξε η πιο αυστηρή βαθμολόγηση. Η βαθμολόγηση των συναδέλφων και των καθηγητών που πάσχιζαν με το, με το πρέσ του να βγει η ύλη, διότι είναι και αυτό. Τράπεζα Θεμάτων σημαίνει προκαθορισμένη η ύλη, πρέπει να την βγάλουν όλοι. Αυτό έγινε με του συναδέλφου. Έκλεισαν, έκλεισαν, πραγματικά με μεγάλη προσπάθεια το γόνι σε κάθε παιδί. Σε κάθε παιδί. Βέβαια εδώ τα παιδιά είχαν και μια άλλη εικόνα, άντε πάμε και περνάμε, κάπως έτσι. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι μια εικόνα λάθος που είχαν, δεν ξέρω, επειδή είχαν μια έτσι όλο τον καιρό από το γυμνάσιο που... Υπάρχει ένα τέτοιο σύννεφο που κυκλοφοράει. Υπήρχαν όμω μαθήματα διαβαθμισμένη δυσκολία, έτσι ώστε ε, να υπάρχουν τα χαμηλά, τα βεβαίω. μεσαία, τα υψηλή. Βεβαίω. Βεβαίω υπήρχαν διαβαθμισμένα. Μάλιστα, ε, Υπήρξε και μεγάλη βοήθεια προ τα παιδιά, ανάλογα με τα θέματα τα άγνωστα αυτά σε διατύπωση. Σε διατύπωση, όχι τόσο άγνωστα, τα άγνωστα θέματα που ετύχεραν από την τράπεζα και που δεν μπορούσε κανένα να προβλέψει ποια θα ήταν, μπορούμε να πούμε ότι σχετικά βοήθησαν οι καθηγητέ. Ισχύει όμω ότι τα θέματα που επέλεξαν οι καθηγητέ των σχολείων ήταν πιο δύσκολα από αυτά όχι, που επέλεγαν από την τράπεζα, Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Mm -hmm. Όλοι οι καθηγητές βλέποντας ανάλογα τη δυσκολία αν ένα το θέμα που έμπαινε ήταν πάρα πολύ χαμηλό ε, έβαζαν ένα θέμα να εξισορροπηθούν και να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας πάντω σε κάθε περίπτωση δεν ήταν επειδή και οι κυρίοι που ζουν και είμαστε όλοι σε μια σχετική ένταση και δεν ήταν και τα θέματα τίποτα φοβερό βέβαια. Τα παιδιά έχοντα μάθει με έναν άλλο τρόπο δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και γι' αυτό είχαμε και αυτό. Επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία του στο γεγονό ότι άνοιξε την τελευταία εβδομάδα η Τράπεζα και Θεμάτων. Και αφού. τα παιδιά αντί είτε χαλαρά είτε εντατικά να κάνουν επαναλήψει, έδωσαν το βάρο να δούνε τι πιθανότητε έχει να κληρωθεί το τάδε ή το δίνα μάθημα. Και καλύτες. το, το ο ο θέμα αυτό. Δηλαδή έπεσαν ότι είναι μια λοταρία, ένα. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι έπεσαν ότι και είναι λοταρία. Όχι, δεν νομίζω ότι τα παιδιά σκέφτηκαν ότι είναι λοταρία. Τα θέματα είναι, πραγματικά είχαν δει πώ είναι τα θέματα. Υπήρχαν σήμερα με το διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε τη γνώση ότι θέματα μπαίνουν σε όλη, σε, σε όλη την στην Ελλάδα, σε οπουδήποτε τίθενται θέματα. Το Υπουργείο όμω λέει ότι από του χρόνου θα είναι. Πιο όλο το χρόνο ανοιχτή η Τράπεζα Θεμάτων. Άρα, καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν ένα μειονέκτημα. Ναι, ήταν ένα μειονέκτημα το ότι ήταν κλειστή μέχρι τελευταία και δεν ξέραμε αν μπει ή δεν μπει η Τράπεζα κλπ. Και, και ότι η Τράπεζα είναι κλειστή, α πούμε, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή που θα δώσουμε το μάθημα. Αυτό εντάξει, μπορεί να πει κανένα αν έχει βάλει μέσα σε κάθε, σε κάθε μάθημα, α πούμε, σε κάθε μάθημα. Mm -hmm. Αν έχει βάλει 5.000 ερωτήσει. Και σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, είπαν ότι μπορεί να υπάρξει οδηγία για ειδική βαθμολόγηση, έτσι ώστε να μην κοπεί τόσο μεγάλος αριθμός και πάνε μεταξεταστέ το Σεπτέμβρη. Και μία πρόταση αφορά στο να συμψηφιστούν <συμφωνάζεις> τα μαθήματα φυσικής χημίας, άλγευρας, <συμφωνά> για παράδειγμα. <συμφωνά> Καταρχήν, να το πούμε λίγο, επειδή ξεκινήσαμε έτσι κάπως βιαστικά. Καταρχήν, πώς γίνεται αυτή η προαγωγή για να ξέρουμε και τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, θα πρέπει το παιδί να έχει μέσο όρο 10 σε όλα τα μαθήματα. Mm -hmm. Δεύτερον, στα δύο μαθήματα κορυφή που είναι τα μαθηματικά, η αλήθεια και η γεωμετρία δηλαδή, θα πρέπει να έχει 10. Και στα τρία μαθήματα αρχαία, λογοτεχνία και γλώσσα, επίση να έχει 10. Mm -hmm. Ακόμα, στα άλλα μαθήματα θα πρέπει να έχει 8. Και μία ιδιαίτερη περίπτωση, στι φυσικέ επιστήμε, θα πρέπει να είναι ο μέσο όρο των τριών 8. Mm -hmm. Έτσι θα είδαμε στο σχολείο το δικό μας, δεν ξέρω σε άλλα ποιο είναι, δεν το έχω δει το αποτέλεσμα καλό στα άλλα σχολεία, είδαμε ότι όλα τα παιδιά πέρασαν τη βάση του 10. Mm -hmm. Πολλά παιδιά δεν μπόρεσαν στα μαθηματικά με τα συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη γνωστικό μέρος, τα μαθηματικά είναι τα μαθηματικά, δεν μπόρεσαν να πιάσουν σε ένα από τα δύο ή και στα δύο μαθήματα το 10. Mm -hmm. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό. Στις φυσικές επιστήμες όπως τα αν μπορείτε και διαβάσετε τα δικά μας τουλάχιστον αποτελέσματα, δεν μένουν, διότι είναι η βάση το άθροισμα των τριών το 8. Άρα εδώ και του χρόνου λάβετε υπόψη σας ότι η προαγωγή θα είναι το ίδιο όπως και τώρα προστίθεται και άλλα δύο μαθήματα προσανατολισμού με βάση το 10. Άρα κατά κάποιο τρόπο εδώ βλέπουμε ότι το ίδιος, ο ίδιος ο μηχανισμός προαγωγής ας αφήσουμε την τράπεζα απ' έξω ο ίδιο ο μηχανισμό προαγωγή του, του χρόνου, του χρόνου, δυσκολεύει. του χρόνου, ε, αρχίζει και βάζει και άλλο κόσκινο, θα λέγαμε παραπάνω, αλλά 2. Στα 5 τα φετινά, που είναι δύο τα μαθηματικά του 10, γιατί το, 10 αξιοπρεπώ κάποιο πρέπει να το πάρει. Έτσι, για να μπορέσει να περάσει τάξη. Το 10 στα μαθηματικά και το 10 στα αρχαία και στη λογοτεχνία του χρόνου γίνεται και 10 στα δύο μαθήματα προς τα δύο γίνονται τα τρυπάκια που πρέπει να περάσει κάποιο για να μπορέσει να πάει χωρί να μείνει, να πάει ένα εξεταστέο. Άρα και του χρόνου θα έχουμε επίση ένα πιο σκληρό mm -hmm. κόσκινο από το φετινό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, επειδή το μετέφεραν αρκετοί γονεί, σα ρώτησαν αν μπήκανε πιο δύσκολα όχι. θέματα από του εκπαιδευτικού. Είπατε ποτέ. όχι. Ε, το ότι λένε οι γονεί ότι. Γίνανε πιο αυστηροί οι καθηγητέ στη βαθμολόγηση, επειδή περνάνε και οι ίδιοι τη φάση τη αξιολόγηση από το Υπουργείο σηματώ. και τα συνδέουν κανένα, αυτά τα δύο. Κανένα συνάδελφο δεν έχει κρίνει με βάση τα το, το προσωπικά του άσανα. Δηλαδή να βγάλει αποθυμένο κανένα καθηγητή. Κανένα καθηγητή μα σα πληροφορώ, πληροφορώ ότι πράγματι και οι οδηγίε των όλων ήταν και των συμβούλων και όλων να κατεβάσετε εσεί το επίπεδο, γιατί αυτά τα θέματα είναι άγνωστα σε πρώτη φάση. Πρώτη φορά γίνονται, πρώτη φορά βλέπουμε να γίνεται κλήρωση στο θέμα και πραγματικά τα θέματα ήταν πάρα πολύ τα συμπληρωματικά της τράπεζας πράγματι ήταν σε πολύ χαμηλό, το μόνο να πω χαμηλότατο επίπεδο και πράγματι δεν, η πληροφορία που δεν ισχύει, δεν ισχύει είναι λαθεμένη. <laughs> μπορεί, μπορεί κάποιοι, δεν ξέρω πάντως στο δικό μου σχολείο δεν υπήρξε καθηγητής που δεν έσκυψε με πολύ προσοχή, πολύ προσοχή για να μπορέσει. Αν σε περίπτωση και στα θέματα τα δικά μας είχαμε μια, κάποια δυσκολία θα είχαμε όπως σε άλλα σχολεία υπάρχουν 50% που είναι, που είναι για το Σεπτέμβριο 38-40% που είναι για το Σεπτέμβριο Σε ε, 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 εμάς το δικό μας το λέτε, σχολείο δεν υπήρχε τέτοιο γιατί με πολύ σκέψη. Τώρα σε αυτά να προσθέσουμε πράγματα ότι υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία βρίσκονται στο σχολείο και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και αυτά πρέπει να αλλάξουν προς ανατολισμό. Δεν μπορεί Χωρίς κανένας... Χωρίς να φταίνε βέβαια τα ίδια τα Χωρίς παιδιά που έφτασαν παιδιά. πρώτη Χωρίς ηλικίου με παιδιά. στοιχειώδεις ελλείψει. Χωρί να φταίνε τα ίδια παιδιά. Και εγώ δεν μπορώ να πω στο παιδί του οποιοδήποτε Ξέρει κάτι, παιδί μου, πήγαινε εκεί. Διότι εντάξει, τι αξιώσει και το καθένα. Πρέπει να έχει και το γνώρισε αυτόν ο καθένα. Μπορώ να τον συμβουλέψω, να τον βοηθήσω για ποια είναι πραγματικά η εικόνα του παιδιού. Και αυτό οφείλω και αυτό κάνω. Έτσι, αλλά δεν μπορώ να το πιάσω και από το χέρι να το βγάλω από Δεν έχω κανένα δικαίωμα τέτοιο. Και θα το κάνω ποτέ. Μα δεν είναι και στη διάθεσή μου σαν άνθρωπο να κάνω κάτι τέτοιο.